Οι χιλιάδες επισκέπτες της Διεθνούς Αγροτικής Έκθεσης στο Παρίσι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά στάδια παραγωγής στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους καταναλωτές είναι η ασφάλεια των προϊόντων που φτάνουν στο τραπέζι τους. Ένας τρόπος για να εγγυηθεί κανείς την ποιότητα είναι να ακολουθήσει την αλυσίδα παραγωγής. Από τη στιγμή που το κρέας φέρει σφραγίδα προέλευσης, ιδιαίτερα μετά τη νέα νομοθεσία για τη σήμανση στη Γαλλία, υπάρχει μια σειρά ελέγχων. Θα έλεγα όμως ότι ο πρωταρχικός έλεγχος για την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος είναι το πάθος του παραγωγού από το στάδιο της αναπαραγωγής μέχρι το σφαγείο. Ο ανταποκριτής του Euronews στο Παρίσι μεταδίδει. Ο έλεγχος των τροφίμων έχει καθοριστεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ενώ οι εθνικές υπηρεσίες πιστοποιούν τα προϊόντα αφού ερευνήσουν τις συνθήκες διατήρησης και παραγωγής. Ένας από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι και η Εθνική Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Γαλλίας, που παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων της. Σήμερα φιλοξενεί τους μαθητές ενός γυμνασίου του Βερντέν που συμμετέχουν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διατροφή. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με την εφαρμογή των νέων κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το νέο πλαίσιο διασφαλίζει την ποιότητα από το στάδιο της παραγωγής μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Υπάρχει μια σειρά διαδικασιών για την αποφυγή κάθε είδους μολύσεων. Σήμερα υπάρχει σημαντική μείωση στις τροφικές δηλητηριάσεις. Συγκεκριμένα γεγονότα, όπως η εξάπλωση της νόσου των τρελαίων αγελάδων, οδήγησαν στην εφαρμογή πιο αυστηρών κανόνων, οι οποίοι διασφαλίζουν την ποιότητα των τροφίμων.